Μετά το παιχνίδι, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος με την δική του απόδοση. Παρ' όλα αυτά, επιβραβεύτηκε. Πώς το λέει τώρα? Yeah, of course, I know what... Ναι, το είπα γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω, ξέρω πώς μπορώ να αποδώσω, ξέρω τι μπορώ να δώσω περισσότερα στην ομάδα. Πιστεύω ότι καλύτερο θα ήταν αυτό το βραβείο να το δώσει ο κόσμος σε ολόκληρη την ομάδα, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που καταφέραμε να κερδίσουμε με νέα ποδοσφαιριστές. Παρόλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενος που επιβραβεύουν και εμένα, γιατί προφανώς τους αρέσει ο τρόπος του παιχνιδιού μου, ο τρόπος που βοηθάει την ομάδα. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, παίκτες του ΠΑΟΚ, σαν αυτό, μήπως είναι και μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης, δηλαδή ο κόσμος βλέπει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ και τον αγκαλιάζει αμέσως? Yeah, I think also it's one of... Σίγουρα είναι μια απόδειξη ότι αγαπούν την ομάδα, και το γεγονός ότι μας δίνουν τόσα πολλά βραβεία δείχνει ότι μας συμπαθούν, τους αρέσουμε ο τρόπος μας, η αξία μας. Μετά από 1,5 μήνα που παίζει σε μια νέα άμυνα, γιατί έχει αρκετά νέα πρόσωπα, πόσο θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί αυτή η τετράδα, το μεταφύλακας, γενικά η λειτουργία της ομάδας? I think it's not... Σίγουρα όταν έρχεσαι σε μια καινούργια ομάδα δεν είναι το πιο γρήγορο πράγμα το να προσαρμοστείς, το πιο εύκολο πράγμα να προσαρμοστείς γρήγορα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι και μέχρι τώρα είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, κάνουμε καλή δουλειά. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα ο χρόνος θα είναι προς βοήθειά μας και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να δείξουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Και για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αν θεωρείτε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία για μια μεγάλη νίκη κοντά σε ένα παραδοσιακό αντίπαλο? Νομίζω καταρχήν ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αντίπαλο, τον γνωρίζω, έχω αγωνιστεί εναντίον του και στο παρελθόν. Ξέρω ότι στη φετινή περίοδο δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να γίνει ένα δύσκολο πολύ παιχνίδι για μας. Παρ' όλα αυτά πιστεύω και ελπίζω ότι σε ένα γεμάτο γήπεδο, το οποίο σαφώς και θα δουλεύει υπέρ μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την νίκη και να λύσουμε λίγο τα ερωτηματικά που υπάρχουν για τα play-off.